Καταγωγή και νεανική ηλικία. Ο Άγιος Κυπριανός γεννήθηκε ανάμεσα στα έτη 200-210 στην Καρχιδόνα της Βόρειας Αφρικής. Καταγόταν από αριστοκρατική και εύπορη οικογένεια, η οποία του εξασφάλισε λαμπρή μόρφωση. Η μόρφωση που έλαβε σχετιζόταν κυρίως με τη ρητορική και τη φιλοσοφία, ενώ άσκησε και το επάγγελμα του δικανικού ρήτορα στη γενέτειρά του. Στα νεανικά του χρόνια έζησε έντονη ζωή, υπήρξε ειδωλολάτρης και ασχολήθηκε με τη μαγεία που στην περιοχή της Καρχιδόνας την εποχή του ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη. Μάλιστα είχε καταστεί και γνωστός μάγος στην περιοχή, ενώ μετέβη και στην Αντιόχεια που ήταν το πολιτιστικό κέντρο της εποχής, συνεχίζοντας και διευρύνοντας την τέχνη της μαγείας. Η μεταστροφή του και η ιεροσύνη. Η διαδικασία μεταστροφής του Κυπριανού ξεκίνησε από την εποχή που βρέθηκε στην Αντιόχεια. Ο ίδιος ήταν φορέας υψηλής παιδείας και στο πέρασμα των ετών αντιλήφθηκε πως η ειδωλολατρεία και η μαγεία κατέρεαν υπό το καθεστώς της δυναμικής εμφάνισης του χριστιανισμού. Σε αυτή την εσωτερική αναζήτηση γνώρισε τον άνθρωπο ο οποίος θα τον επηρέαζε βαθύτατα και αυτός ήταν ο πρεσβύτερος Κεκίλιος ή Κεκιλιανός, στον οποίο όφιλε και τη μεταστροφή του στο χριστιανισμό. Ο ίδιος βαπτίστηκε το Μεγάλο Σάββατο του 246. Ύστερα από πιέσεις των συμπατριωτών του, νεοφώτιστος ακόμα χριστιανός, αποδέχθηκε να εισαχθεί στον κλήρο και σε σύντομο χρονικό διάστημα έλαβε με σειρά όλα τα αξιώματα του κατωτέρου κλήρου, αναγνώστης υποδιάκονος διάκονος στην Καρχιδόνα. Με την εισαγωγή του στον κλήρο άμεσα διενήργησε σημαντικό έργο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα εξαιρετικά του κηρύγματα για την προσέλκυση ειδωλολατρών, έργο που άρχισε άμεσα να αποδίδει καρπούς. Έτσι, μόλις ένα έτος μετά από νέες πιέσεις, χειροτονείται πρεσβύτερος. Η φήμη του εξαπλώνεται πέρα από την Καρχιδόνα και οι λαμπροί λόγοι του από άμβωνος θα γίνουν σημείο αναφοράς. 2 έτη αργότερα, ο επίσκοπος Καρχιδόνος Δονάτος απεβίωσε και με καθολική στήριξη του ποιμνίου εξελέγει επίσκοπος Καρχιδόνας. Αυτό συνέβη προς τα τέλη του έτους 248 ή τις αρχές του 249. Ο μεγάλος διωγμός του Δεκίου και η δράση του. Από τα τέλη του έτους 249 μέχρι το 251 η Εκκλησία γνώρισε τον σκληρό διωγμό του Δέκιου. Ο Κυπριανός, εξαιτίας του μίσους που έτρεφαν προς το πρόσωπό του οι εθνικοί, προτίμησε να αποσυρθεί σε ένα καταφύγιο κοντά στην Καρχιδόνα και από εκεί να ποιμένει το λαό του. Η πατρική αγάπη και η ποιμαντική μέρημνα προς το λαό του, πνευματική και υλική, η σταθερότητα και καθαρότητα των θέσεών του, η αιμονή στην παράδοση και η ορθοπραξία του προσέδωσαν μεγάλο κύρος στον Ιερό Πατέρα και έτσι καταξιώθηκε στη συνείδηση των χριστιανών της Καθολικής Εκκλησίας. Το 251 επέστρεψε στα καθήκοντά του αφού ο διωγμός έπαψε, αλλά το έτος 252 διετάχθη και νέος διωγμός στην περιοχή της Καρχιδόνος την ώρα που επιδημία πανόλης έπληξε την πόλη. Ο ίδιος αυτήν την εποχή συγκέντρωσε τους χριστιανούς και διενήργησε μεγάλο έρανο για ενίσχυση των ανθρώπων της πόλεως, ανεξαιρέτως πίστης, ενώ ο ίδιος από κοντά ενίσχυε, παρηγορούσε και συμπαραστεκόταν στους αρρώστους και τις οικογένειές τους. Το ζήτημα των πεπτοκότων και των ερίδων του βαπτίσματος. Η λήξη του διωγμού σήμανε και την έναρξη των προβλημάτων, είτε αυτά αφορούσαν την ανασυγκρότηση της Εκκλησίας, είτε σοβαρά ποιμαντικά ζητήματα. Ένα τέτοιο οξύ πρόβλημα που έπρεπε άμεσα να αντιμετωπιστεί ήταν εκείνο που αφορούσε την επιστροφή των πεπτοκότων, λατινικά λάψη, στους κόλπους της Μητέρας Εκκλησίας. Στην κατηγορία αυτή ανήκαν όσοι χριστιανοί προτίμησαν να θυσιάσουν στα είδωλα για να αποφύγουν τις συνέπειες του διωγμού. Αυτοί χαρακτηρίστηκαν ως θυσιάσαντες. Υπήρχε όμως και η κατηγορία εκείνων οι οποίοι δεν τέλεσαν θυσιαστική πράξη.
Αυτοί, προκειμένου να επιβεβαιώσουν το γεγονός αυτό, προσκόμισαν έγγραφα από τους ομολογητές, τα οποία εκτός του ότι βεβαίωναν τη μη τέλεση της θυσίας, επήχαν και τη θέση αφέσεως, λίμπελη. Όσοι είχαν εξασφαλίσει τα έγγραφα αυτά, χαρακτηρίστηκαν ως λιβελοφόροι. Οι απόψεις των εκκλησιαστικών ανδρών για την επάνωδο των πεπτοκότων στην εκκλησία ήταν διχασμένες. Οι αυστηρότερες ομάδες απέκλειαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ οι ίδιοι οι πεπτοκότες αποζητούσαν λύσεις με συνοπτικές διαδικασίες. Πίστευαν πως για την επάνωδό τους αρκούσε η προσκόμιση αφέσεων λίμπελη από τους ομολογητές. Ο Κυπριανός ήταν υπέρ της άποψης να εκδηλώσουν οι θυσιάσαντες την ειλικρινή, μακρά και έμπρακτη μετάνοιά τους στο σώμα της Εκκλησίας. Επίσης διαφωνούσε με την αντιεκκλησιαστική πρακτική της παροχής των αφέσεων από τους ομολογητές. Το αδιέξοδο ήταν προφανές και ο Άγιος συγκάλεσε το έτος 251 σύνοδο στην Καρχιδόνα προς εξέβρεση λύσης. Η σύνοδος αποδέχθηκε τις απόψεις του Κυπριανού και έτσι δόθηκε λύση στο πρόβλημα. Υπήρξαν όμως και εκείνοι που δεν αποδέχτηκαν τις αποφάσεις της Συνόδου και λειτουργήσαν σχισματικά. Έτσι δημιουργήθηκε μια ομάδα αντιφρονούντων από 5 πρεσβυτέρους και το διάκονο Φιλικίσιμο, που επωνομάστηκε Σχίσμα του Φιλικίσιμου, η οποία εξέλεξε επίσκοπο τον Φουρτουνάτο. Μία άλλη ομάδα μοντανιστικών τάσεων εξέλεξε ως επίσκοπο τον Μάξιμο. Ο Κυπριανός όμως παρέμεινε σταθερός στις θέσεις του και στις αποφάσεις της Συνόδου, γεγονός που τον καταξίωσε στη συνείδηση της Εκκλησίας. Το έτος 254 ανέκυψε το πρόβλημα του αναβαπτισμού των αιρετικών. Ο Κυπριανός, ακολουθώντας το έθος της Βορειοαφρικανικής Εκκλησίας, αλλά και εκείνων της Μικράς Ασίας, ξαναβάφτιζε τους αιρετικούς που επέστρεφαν στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας και δεν είχαν τελέσει πρωτύτερα κανονικό βάπτισμα σε αυτήν. Το ίδιο έπρατε και στην περίπτωση εκείνων που είχαν τελέσει βάπτισμα μέσα στις σχισματικές εκκλησίες. Αντίθετη ήταν η άποψη του επισκόπου Ρώμης Στεφάνου, ο οποίος θεωρούσε έγκυρο το βάπτισμα των αιρετικών και των σχισματικών. Υποστήριζε μάλιστα πως αρκούσε για την επάνωδό τους η επίθεση των χειρών. Για το θέμα αυτό συνήλθαν 3 σύνοδοι στην Καρχιδόνα. Η πρώτη το έτος 255 με τη συμμετοχή 31 επισκόπων και οι άλλες 2 μέσα στο έτος 256, στις οποίες συμμετείχαν 71 επίσκοποι την πρώτη φορά και 87 επίσκοποι τη δεύτερη. Οι αποφάσεις αυτών των συνόδων δικαίωσαν την πρακτική και τη στάση του Αγίου Κυπριανού. Το γεγονός αυτό εξόργησε τον Στέφανο Ρώμης και αφόρεσε τον Άγιο, χωρίς όμως να προλάβει να λάβει κανονική ισχύ η καταδικαστική απόφαση. Το τέλος της ζωής του και το μαρτύριό του. Από το έτος 256 άρχισαν και πάλι οι διώξεις κατά των χριστιανών από τον αυτοκράτορα Βαλεριανό. Ο Κυπριανός συνελήφθη και εξορίστηκε στο χωριό Κουρούβι. Ένα έτος αργότερα επανέκαμψε στην έδρα του, όμως ανθύπατος της περιοχής Γαλέριος, εξέδωσε διάταγμα να επανασυλληφθεί ύστερα από κατηγορίες σε βάρος του. Έτσι οδηγήθηκε ενώπιον του, μη αποδεχόμενος να εκπέσει τις πίστεώς του μετά από βασανισμούς, αποφασίστηκε ο αποκεφαλισμός του στις 14 Σεπτεμβρίου 258. Ο Άγιος παρέδωσε το πνεύμα του, αφού πρώτα δήλωσε με παρεσία μπροστά στον ανθύπατο Γαλέριο Μάξιμο τη χριστιανική του ιδιότητα και την άρνησή του να προδώσει τους χριστιανούς που κρύβονταν για να γλιτώσουν από το θάνατο. Εμπιστεύθηκε τα ιερά άμφια στους διακόνους του, προσευχήθηκε γονατιστός και πρόσφερε 25 χρυσά νομίσματα στο δήμιό του ως φιλοδόρημα. Η μνήμη του τιμάται από την Εκκλησία μας στις 2 Οκτωβρίου, από την Ελληνική Wikipedia.